never forget. Has 6 rings because of Michael Jordan. Yeah. To utter such a thing, it is blasphemous. He should be banned from the city for at least a year. And the thing is, Jordan defied conventional wisdom. That's why we believe he's the greatest of all time. Nobody ever dominated the game like Jordan. LeBron is going to be one of the top players who ever played a game. Tiger, Jeffrey Jordan is the best basketball player to play the game. Να καλησπέρισω και εγώ από τη δική μου πλευρά, να συγχαρώ για την εκδήλωση που γίνεται, να μας δώσετε την ευκαιρία που μας δίνεται να απευθυνθούμε κι εμείς στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, αφού έχουμε ταχθεί σε αυτό το δυναμικό και γι' αυτό λόγο ήταν καλό να μπορέσουμε κι εμείς να δώσουμε το δικό μας τρόπο μια ανταπόδοση στην επαγγελματική αποκατάσταση αρχικά, που μας έχει προσφέρει η κοινωνία μέσα από αυτή τη διαδικασία. Εγώ θέλω να σας μιλήσω για την επίδραση που έχει η άσκηση στην ψυχολογική κατάσταση, γιατί η επίδραση που έχει η άσκηση στη φυσική κατάσταση είναι εμφανής, εκ πρώτης όψεως. Και στο πώς θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την άσκηση για να βελτιώσουμε την ψυχική μας κατάσταση όταν βρισκόμαστε μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης ψυχικής επιβάρυνσης, όπως αυτό τη σύγχρονη κοινωνία μας, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και όπως αυτό που φαίνεται να υπάρχει μέσα στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί η πειθαρχία μπορεί να λύνει πάρα πολλά προβλήματα, δημιουργεί όμως ένα πολύ μεγάλο ψυχολογικό κόστος για αυτόν που αναγκάζεται να ζήσει καθημερινά σε αυτήν, ειδικά στην περίπτωση που το απόγευμα θα γυρίσει στο σπίτι του και θα αντιμετωπίσει τον κόσμο όπως είναι οργανωμένος διαφορετικά. Και να δώσω να καταλάβετε ότι οτιδήποτε αντιμετωπίζεται με τον διάλογο έχει πάντα αίσια έκβαση. Θα προσπαθήσω να προσδιορίσω το φαινόμενο, να σας δείξω πώς απεικονίζεται αυτό στην κοινωνία μας, τι αποτελέσματα έχει, να εντοπίσουμε τα βαθύτερα αιτία του, να προτείνουμε κάποιους τρόπους για να αντιμετωπιστεί μαζί του των μικροτέρων και των μεγαλύτερων σε ηλικία. Αυτό το χάσμα ανέγεται σε ηθικό επίπεδο και χαρακτηρίζεται κυρίως από ιδεολογικές αντιθέσεις. Οι διάφορες γενιές αλληλοκατηγορούνται για πολλά πράγματα και βλέπουμε στις σχέσεις τους να υπάρχει αδιέξοδο, ένα κενό επικοινωνίας δηλαδή και ανταλλαγής απόψεων. Ένα καθεστώς αμοιβές αντιπαλότητας και αρχιποψίας που συνήθως αναιρεί κάθε προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ τους. Με τον όρο χάσμα γενναιών μπορούμε να αναλύσουμε ακριβώς αυτή την ιδεολογική απόσταση που χωρίζει τις γενιές όσον αφορά τις ιδέες, τις αντιλήψεις, τους τρόπους, τις σκέψεις και γενικότερα όσον αφορά τις τάσεις ζωής. Από το βάθος του χρόνου σήμερα βλέπουμε να αναπτύσσεται μια εγκατέρωθεν πολεμική μεταξύ τους.
με απλά λόγια ήθελε να μας δείξει την διαφορετική κατανόηση στην ουσία για το πράγμα. Αφορά απλώς την ερμηνεία, από ό,τι βλέπουμε, και όχι τα γεγονότα στη βάση τους. Υπολογίζεται ότι η χρονική απόσταση ανάμεσα στις γενιές κυμαίνεται από 8 15 έτη, δηλαδή βλέπουν την ίδια χρονική περίοδο σε μια κοινωνία μπορεί να συμπάρχουν 4 με 5 γενιές. Οι εντονότερες όμως αντιθέσεις φαίνεται να σημειώνονται μέσα στις δύο μεσαίες ηλικιακές κατηγορίες, δηλαδή εκείνη των εφήβων και των ενήλικων. Στην ουσία των εφήβων με εφήβων και των ενήλικων. Αυτές οι διαφορές εντείνονται από το βιολογικό έως και το ψυχολογικό υπόβαθρο, γιατί η δεύτερη κατηγορία, η έφηβη και η πεντέφηβη δηλαδή, παρουσιάζει μια μεγάλη αυξημένη βιολογική δραστηριότητα εξαιτίας του ορμονικού τους, της διαφορετικότητας που έχει το ορμονικό τους προφίλ. Θα δούμε τώρα σε ποιες μορφές εκδηλώνεται αυτό το φαινόμενο. Βλέπουμε από μια πλευρά τους νέους κάθε εποχής και κοινωνικής προέλευσης να κατηγορούν τους μεγαλύτερους μεταξύ άλλων για υποκρισία, για τυπικότητα, για πλαστική ευγένεια, για υπερβολική ενασχόληση με το χρήμα και τα υλικά αγαθά. Τους αποδίδουν και ευθύνες για έναν κόσμο που κατά τη γνώμη τους είναι παράξενος και αφιλόξενος και αυτοί θα κληθούν να ζήσουν μετά σε αυτό. Νιώθουν να δέχονται ασταμάτητα μια έντονη κριτική σε μια γλώσσα που οι περισσότεροι τη λένε ξύλινη από τους υπερβολικά αυστηρούς μεγαλύτερους, όσον αφορά τον τρόπο που αυτοί διαλέγουν να ντύνονται, να μιλάνε, να διασκεδάζουν, να συμπεριφέρονται γενικότερα. Κάθε παιδί θεωρεί ότι είναι καταπιεσμένο από τους ειδικούς αδιάλεκτους και γεμάτους αντιφάσεις γονείς του. Απ' την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτεροι καταλογίζουν στους πιο μικρούς αδιαφορία, ανευθυνότητα, έλλειψη σεβασμού. Κάθε νέος βλέπουμε να φαντάζει στα μάτια τους επιπόλαιους, άκρητα υποταγμένος στη μόδα και κυρίως κακός χρήστης της γλώσσας. Η απειρία τους και η επαναστατική τους διάθεση συχνά εκλαμβάνονται ως ασυδοσία και ως έκκληση ηθών ή και ως άγραντος μηδενισμός μερικές φορές. Δεν απουσιάζουν και αυτοί, επειδή νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια, νομίζουν ότι τα παιδιά τους στο μέλλον δεν θα τους συμπαρασταθούν όταν αυτά τους έχουν ανάγκη και εκ των προτέρων τα κατηγορούν για αναλγησία και αχαριστία. Τι προκαλεί τώρα το χάσμα των γενναιών, ο εντοπισμός δηλαδή των ιδιών. Η βασικότερη αιτία που βλέπουμε, που εξηγεί ως ένα βαθμό τις αντιθέσεις και συγκρούσεις ανάμεσα στους εφήβους και τους γονείς τους, είναι ο διαφορετικός ρόλος που η κοινωνία μας έχει αναθέσει στους γονείς. Αυτοί δηλαδή έχουν και την εξουσία και τις υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα απέναντι στα παιδιά τους. Κατ' επέκταση το κοινωνικό περιβάλλον απαιτεί από τους εφήβους να σέβονται αυτή την εξουσία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο έφηβος βρίσκεται μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί είναι υποχρεωμένος ταυτόχρονα να υπακούει σε τρεις ή τέσσερις διαφορετικές εξουσίες. Τους γονείς του, το σχολείο, τους κοινωνικούς νόμους, αλλά και τις απαιτήσεις της ομάδας των συνομιλίκων του. Έτσι συχνά δημιουργούνται συγκρούσεις, γιατί βλέπουμε ότι άλλα διατάζει η οικογένεια και άλλα απαιτούν οι φίλοι του εφήβου. Άλλη συμπεριφορά θέλει το σχολείο και η κοινωνία, και τέλος διαφορετικά πρέπει να ενεργήσει για να γίνει αποδεκτός από τους συνομιλίκους του. Σε αυτό το γεγονός πρέπει να επικεντρωθούμε για να δώσουμε στο θέμα τη σωστή του διάσταση και όχι σε κάποιους δευτερεύοντες παράγοντες, όπως είναι η διαφορά της ηλικίας, η διαφορά του μορφωτικού επίπεδου, ο κλονισμός των θεσμών, μια τάση ανταγωνισμού και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δούμε ως δευτερεύοντα όμως παράγοντα. Στην ουσία, το πόσο ομαλά ενηλικιώνεται ο έφηβος και το πόσο εύκολα ή δύσκολα θα κοινωνικοποιηθεί, είναι οι κύριοι παράγοντες που θα καθορίσουν τα όρια που έχει το δικό του χάσμα από αυτούς που ήδη έχουν ενηλικιωθεί. Αποτελέσματα. Και εδώ θα δούμε και τους παράγοντες της αποκλίνουσας συμπεριφοράς κάθε είδους. Η ομαλή λοιπόν κοινωνικοποίηση και η ενηλικίωση είναι το πρίσμα κατά το οποίο πρέπει να εξετάσουμε αλλά και να αντιμετωπίσουμε όλα τα διαρκώς αυξανόμενα συναρτικό κρούσματα αποκλίνουσας συμπεριφοράς, ιδίως στην ηλικιακή κατηγορία των εφήβων και των μετεφήβων. Ως τέτοια θα πρέπει να καταλογίζονται η στροφή στη βία και την εγκληματικότητα, η ένταξη σε περιφορειακές ομάδες, η θυματοποίηση, δυσκολίες και οι αστοχίες στην επαγγελματική κατεύθυνση, η πρόορη φυγή από τις οικογενειακές αιστείες, οι μελαγχολικές και κρατικές τάσεις, η κατάχρηση ηλεκτρονικών μέσων, η χρήση τσιγάρου, η χρήση αλκοόλ, αλλά και άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών γενικότερα. Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται και ακολουθούνται από μια σωρία προβλημάτων που συχνά αποδεικνύονται μοιραία και για τα ίδια τα θύματα αλλά και για τις οικογένειές τους. Μόνο αν η προσοχή μας δεν αποσπαστεί από κάποιους παράγοντες σύσσωρος σημασίας, θα είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια ουσιαστική λύση στα παραπάνω, η οποία δεν είναι άλλη από τη δημιουργία ηθικής συγκρότησης στο χαρακτήρα των νεότερων. Το εφόδιο αυτό θα τους ακολουθήσει ως το τέλος του βίου τους. Θεμελιώνεται πρωτίστως εντός του στενού κοινωνικού περιβάλλοντος και σε δευτερογενές επίπεδο μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Αυτή η ηθική συγκρότηση έχει μια μοναδική ιδιότητα, έχει την ιδιότητα να μπορεί να επιλύει όλα αυτά τα παραπάνω με το ολαπλούστερο
και αποτελεσματικότερο τρόπο, προλαμβάνοντάς τα. Ένα ειδικά συγκεκριμένο άτομο, όχι μόνο δεν αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη αποκλινουσών συμπεριφορών κάθε είδους, είναι και σε θέση να τις καταπολεμήσει όταν αυτές εμφανίζονται. Συμβάλλει έτσι στην προαγωγή του κοινωνικού συνόλου σε ένα ανώτερο επίπεδο, που αν ρίξουμε μια ματιά στον Αριστοτέλη, θα δούμε ότι αυτός το έχει ορίσει ως ευδαιμονία. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, αλλά και με την κοινή λογική, το FC και το F-Latin οδηγούν στην ευδαιμονία και στην εντελέχεια. Μια οχυρωμένη ψυχή δηλαδή δεν είναι ευάλωτη, ούτε επιλέγει απρότητες. Γνώμονα για τις ενέργειες και τις επιδιώξεις της έχει το μέτρο. Πράττει ορθά, ζει καλά και προάγει έτσι και την κοινωνία και εκπληρώνει το σκοπό του βίου της σε αυτή την κοινωνία. Η πολύτιμη αυτή η μεσότητα όμως χαρακτηρίζεται τον Αριστοτέλη, ούτε κερδίζεται όμως, ούτε μπορεί να διατηρηθεί εύκολα. Πρέπει να μπορέσουμε να εντοπίσουμε έναν μεγάλο αριθμό παραγόντων που όλοι αυτοί μπορούν να συνοψιστούν ακολούθως. Κατά πρώτον, δεν πρέπει να επιστρέφουμε στον καθιερωμένο πια αυτολεκτικό όρο του χάσμα των γενναιών να μας προγραμματίζει νευρογλωσσικά με αρνητικό τρόπο και μάλιστα εν αγνία μας. Δηλαδή να μας διατηρεί την ψευδαίσθηση, γιατί αυτό μας διατηρεί την ψευδαίσθηση, ότι μια γενιά είναι διαφορετική από την άλλη. Μιας και κάτι τέτοιο δεν υφίσταται ουσιαστικά. Ποιος ο λόγος υπάρχει να χρησιμοποιούμε έστω και τον όρο χάσμα γενναιών έτσι επιβόλαια, αγνοώντας το γεγονός ότι όλα αυτά τα λεκτικά πρότυπα μπορούν να μπερδέψουν τον εγκέφαλό μας, να μας δημιουργήσουν ανάλογες συμπεριφορές και αρκετές φορές να ευθύνονται αυτά για τις εμπειρίες που βιώνουμε. Όπως χαρακτηριστικά μας ορίζουν οι αρχές του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, μια σύγχρονη στάση, η οποία στην ουσία είναι μια μέθοδος, η οποία έρχεται να ενώσει τα όρια μεταξύ της ψυχιατρικής και της ψυχολογίας. Επιπλέον, οφείλουμε εμείς οι ίδιοι να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, να μην πέφτουμε στην παγίδα, να αποφασιζόμαστε μια ύπαρξη χάσματος, ώστε όταν κάποια στιγμή ο άλλος γονείς δεν θέλουμε να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα στα παιδιά μας, όταν ως παιδιά δεν θέλουμε να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα στους γονείς μας. Γιατί ουσιαστικά ο διάλογος, η ειλικρίνεια και η εμπιστοσύνη είναι αυτά που κάνουν τις γενιές να επικοινωνούν. Έτσι κοινωνικοποιούνται ομαλότερα οι έφηβοι και όλα τα χάσματα εκπληρώνονται. Η κριτική που αντιμετωπίζουν οι γονείς τους έφηβους σταδιακά μειώνεται με τον διάλογο, και γιατί στην ουσία δίνεται η ευκαιρία και στους γονείς να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα που έχει αυτή η ηλικιακή κατηγορία. Ο ρόλος που έχουν οι ενήλικες. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί καθόλου ο κέριος και εκτιμητικός ρόλος που έχουν οι ενήλικες σε αυτή όλη τη διαδικασία. Η συμπεριφορά τους και το γνωστικό τους υπόβαθρο και το ψυχικό τους υπόβαθρο παίζει ρόλο. Γενικώς οι χειρισμοί που θα κάνουν αυτοί είναι οι πιο καθοριστικοί για το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά τη σύνθεση της προσωπικότητας των εφήβων. Κατάλληλοι, βέβαια, επίκοντος είναι σε θέση να τους καθοδηγήσουν τους μικρότερους με τέτοιο τρόπο που να τους προάγουν την ορθή κρίση. Αυτό πρέπει να γίνει όμως μέσα από το πλαίσιο του εθισμού στην επιβράβευση. Δηλαδή, αυτοί που καταλληλότεροι είναι αυτοί που επιδοκιμάζουν τις σοφές συμπεριφορές και αποδοκιμάζουν όλες τις αναρθόδοξες, αλλά με ένα σαφή και αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, συνηθίζουν τους εφήβους στα ευχάριστα συναισθήματα που προκαλεί η επιβράβευση. Αυτό ταυτίζεται και με τις απόψεις σύγχρονης παιδαγωγικής, οι οποίοι προτείνουν το διάλογο και την μη διαλογή ως καλύτερους τρόπους για να κατανοήσει τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να κινείται στη ζωή του ένα παιδί. Είναι ευνόητο λοιπόν ότι η επιθυμητό αποτέλεσμα θεωρείται η προσέγγιση και όχι η απόλυτη ταύτιση των γενναιών μεταξύ τους. Γιατί κάθε μια έχει τη δική της διαφορετικότητα και τη δική της ιδιοσυγκρασία. Μια παντελή, αν σχεδιαστούμε και μια παντελή έλλειψη διαφωνιών, καταλαβαίνουμε ότι ο κόσμος μας θα είχε οδηγηθεί να γίνει μια απέραντη έρημος. Ούτε λογικό θα ήταν κάτι τέτοιο, κάτι πιο ούτε φυσιολογικό. Γιατί έτσι θα στερούμασταν και το οτιδήποτε κινείται. Και αν δεν κινείται κάτι, φυσικά δεν ζει. Περισσότερο μια τέτοια κατάσταση θα ήταν καταστροφική παρά γόνιμη. Θα μας στερούσε έναν από τους πιο βασικούς παράγοντες των κοινωνικών εξελίξεων. Την ουσιαστική κριτική και μαζί με αυτή θα μας στερούσε και τη δημιουργικότητα. Και βλέπουμε ότι μόνο σε πρωτόγονες ή ολοκληρωτικές κοινωνίες ή και σε απολυναρχικά καθεστώτα επιχειρούνται τέτοια μοντέλα. Στο σύγχρονο δημοκρατικό κόσμο που θέλουμε να ζούμε, προτιμούμε να αναδεικνύουμε πολίτες που είναι επαρκείς να μάθονται γενικώς για ένα δικαιότερο και